Τα συνεργεία των ρωσικών αρχών ολοκλήρωσαν τις εργασίες στο Κρόκου City Hall της Μόσχας. Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της χώρας, συνολικά απομακρύνθηκαν 900 κυβικά μέτρα χαλάσματα από το σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στη ρωσική πρωτεύουσα. Στο δικαστικό μέτωπο, οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Αλίσερ Κασίμοφ, που γίνεται πλέον ο 8ος ύποπτος για την επίθεση. Ο Κασίμοφ είχε νοικιάσει το σπίτι του σε έναν από τους 4 που έχουν κατηγορηθεί και επίσημα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της FSB δήλωσε πως ο κύκλος εμπλεκομένων στην επίθεση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ανοίξει πολύ περισσότερο και θα ξεπεράσει τα 11 άτομα που μέχρι στιγμής ανακρίνονται ή έχουν συλληφθεί. Ο Αλεξάνδερ Μπορνίκοφ είπε ότι η επίθεση ναι μεν έγινε από ακραίους Ισλαμιστές, αλλά συμμετείχαν και οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις, ενώ δεν δίστασε να δηλώσει ότι υπάρχει επίσης εμπλοκή από τις ΗΠΑ αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.